Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Προστασίες των Παμεγίστων Ταξιακών, Μιχαήλ και Γαβρίλ,
και πασών των θείων εκ ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, όν και την ιεράν σύναξη λαμπρός ερωτάζομαι, και πάντως σου τον Αγίον, εκπρόσεκτον πίσω την θέση ημών, χωρίς έγινε την άφεση των παρατομάτων ημών, σκέπασον η βάση τη σκέπη των τελείγων σου, αθίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμια, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπο. Των αρχαγγέλων της κοινότητος των πύργων
για να τελέσουμε τον πανηγυρικό εστερινό στη μνήμη τη συνάξεως των Παναγίστων Πατριαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και όλων των επουρανίων δυνάμεων. Μια ερώτηση που έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί έχει να κάνει με την ομάδα των αγγέλων που είναι άειλοι, που δεν τους βλέπουμε όπως νομίζουμε, που δεν τους αισθανόμαστε. Κάτι το οποίο ενδεχομένως στο μυαλό μας να παίζει ότι είναι και λίγο φαντασία, γιατί τους Αγίους μας λίγο πολύ τους είδαμε. Καταγράφηκαν τα στοιχεία. Καταγράφηκαν τα στοιχεία τους, τα συναξάρια τους, έχουμε τα λείψανά τους. Και πολλοί εξημών, ακόμα και χριστιανοί, αμφιβάλλουν, νομίζουν ότι είναι πιο πολύ ιδέα στο μυαλό μας η ύπαρξη των Αγίων Αγγέλων. Αυτό όμως είναι αιρετική θεωρία. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε. Υπάρχουν και πράγματα που δεν βλέπουμε. Και μάλιστα τα περισσότερα δεν τα βλέπουμε ακόμα και στην ύλη, σε οποιαδήποτε αίσθησή μας. Ποιος από εμάς βλέπει αυτή τη στιγμή τη φωνή μου? Την ακούμε, έχουμε άλλο αισθητήριο. Ποιος βλέπει εδώ μέσα τα μαγνητικά πεδία που υπάρχουν ή τα ραδιοφωνικά κύματα που κινούνται? Κανένας. Έχουμε άλλα αισθητήρια να τα αντιλαμβανόμαστε. Για τους Αγίους Αγγέλους όμως μας περιγράφει πεντακάθαρα η Βίβλος, η Αγία Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Και όταν ακούμε για Παλαιά, πάλι να κάνω μία επισήμανση, πολλοί αντιδρούμε γιατί θεωρούμε ότι είναι η ιστορία των Εβραίων. Λάθος. Είναι η ιστορία του λαού του Θεού που δίνει την υπόσχεση και η υπόσχεση εκπληρώνεται στην Καινή Διαθήκη. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε προτύπωση για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ο Χριστός ως άσαρκος λόγος. Ο λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο δεν έχει πάρει ακόμα σάρκα και περιμένοντας ήρθε, τον είδαμε και τον καταγράψαμε. Μέσα λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη μας λέει για τους Αγγέλους. Βλέπουμε την έξωση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο, όπου ο Αρχάγγελος Μιχαήλ λαμβάνει την εντολή. Γι' αυτό και στις θύρες του Ιερού Βήματος, αν προσέξατε, αριστερά όπως βλέπετε εσείς από το κλήτος των γυναικών, είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και από το κλήτος των ανδρών είναι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Δεν υπάρχουν τυχαία πράγματα μέσα στη λατρεία μας, όλα είναι καθορισμένα με σκοπό. Γιατί το Ιερό Βήμα συμβολίζει τον Παράδεισο. Βγαίνουμε από εκεί στην είσοδο και εισερχόμαστε όπως εξώθηκαν και οθήθηκαν εκτός Παραδείσου οι πρωτόπλαστοι. Αλλά και τα τρία αναγνώσματα που διαβάσαμε στην ακολουθία, ένα για τον Ιησού του Ναβί, ένα για τον Δανιήλ και το τρίτο που διαφέρει τώρα για ποιον από τους για το Γεδεών, ευχαριστώ, για το Γεδεών και τα τρία αναφέρονται στην παρουσία των Αγγέλων. Αλλά αυτοί οι άγγελοι περιγράφονται πεντακάθαρα και μέσα στη Καινή Διαθήκη που τους είδαμε να εμφανίζεται ο Γαβριήλ που πάντα έρχεται για ένα καλό μήνυμα, για ένα Ευαγγέλιο, για μια καλή πληροφορία. Ο Μιχαήλ εφαρμόζει τις εντολές του Θεού που πονούν. Ο Γαβριήλ δίνει καλή πληροφορία. Γι' αυτό λέγεται και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Τους βλέπουμε στη γέννηση του Χριστού να πάνε στους ποιμένες και να μηνύουν. Τους βλέπουμε στο δόξα εν υψίστης Θεό. Τους βλέπουμε και στο Σταυρό του Χριστού. Παντού είναι γεμάτη η Γραφή από την παρουσία των Αγγέλων. Είναι στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, που είναι η κρίση των Αγγέλων. Γιατί τότε ένας φωτεινός αρχάγγελος, ο Αιωσφόρος, ο οποίος τι έκανε, ακύρωσε την πατρότητα του Θεού Πατρός και είπε «Δεν είσαι εσύ ο Πατέρας, δεν είσαι εσύ ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός». Να ότι το «εγώ»
είναι αιωσφορικό και μας βγάζει από αυτήν την ευλογία να είμαστε παιδιά του Θεού, εξέπεσε και μαζί του παρέσυρε το τάγμα του, όπως λέει η θεολογία της Εκκλησίας μας. Και καθώς έπεφτε, παρασέρνοντας τους αγγέλους, στάθηκε ο Μιχαήλ και όπως γνωρίζετε, είπε αυτή τη φράση που έμεινε παρημιώδης, «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου», που την εκφωνούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, αρχίζοντας την Αγία Αναφορά. Αυτοί λοιπόν οι άγγελοι αδελφοί έχουν κάποιες ιδιότητες και μια από τις ιδιότητες είναι η προστασία των πιστών. Προστασίες των ασωμάτων. Δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη πρεσβείες. Υπάρχει και η λέξη πρεσβεία μέσα στα λειτουργικά κείμενα, αλλά πιο σωστή έκφραση είναι προστασίες των ασωμάτων. Γιατί ένα από το έργο που έχουν, πέρα του Κυρίου έργου που είναι η δοξολογία στον Τριαδικό Θεό, είναι να προστατεύουν τον άνθρωπο. Και δέστε η πατρίδα μας που είναι προστατευμένη από τους αγγέλους. Αν ξεκινήσουμε από πάνω από το βορρά, από τη Θάσο που είναι το μοναστήριο των Αρχαγγέλων και κατεβούμε στη Μυτιλίνη που είναι ο Ταξιάρχης και πάμε κάτω στη Σύνη που επίσης έχουμε τον Ταξιάρχη και δούμε ότι η έδρα της Μητροφόλεως μας η Φλόρινα απελευθερώθηκε 8 Νοεμβρίου σαν αύριο την ημέρα των Αρχαγγέλων, γίνεται αυτό το τόξο. Αλλά και όπου και να πάμε, στο Άγιον Όρος, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, παντού υπάρχει η μνήμη των Αγγέλων, όχι μόνο στην πατρίδα μας, σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σκέπασον ημάς, εν τη σκέπη των πτερήγων σου, για να μας προστατεύει από τις κακοτοπιές. Και ποιες κακοτοπιές? Τρεις κακοτοπιές θα αναφέρω. Η μία κακοτοπιά είναι από αυτό που βλέπουμε, από το αισθητό, από το σώμα, από τα ατυχήματα, από τους τραυματισμούς. Κάθε μέρα συμβαίνουν γεγονότα που είναι θλιβερά. Να στέλνεται και ο Αρχάγγελος, να στέλνεται ο καθένας προσωπικός δικός μας άγγελος που τον έχουμε και τον λαμβάνουμε με τη βάπτισή μας και να μας προστατεύει από κάθε κακοτοπιά για να μην έχουμε θλίψη και πόνο. Αν και πολλές φορές η θλίψη και ο πόνος είναι ευεργετικός και σωτήριος στη ζωή μας, αλλά εμείς τους παρακαλούμε και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, την νεολαία μας, να την προστατεύει από τις κακοτοπιές που εμείς οι μεγάλοι ούτε φανταζόμαστε ότι μπορεί να υπάρξει με την σύγχρονη τεχνολογία, γιατί τα πιο πολλά γίνονται σε κρυφό επίπεδο μέσω των τεχνικών μέσων, των τεχνολογικών μέσων και οι μεγάλοι μονείς δεν τα παίρνουν χαμπάρι. Το δεύτερο είναι να μας προστατεύει από τις κακοτοπιές της ψυχής μας, των παθών μας, τις παγίδες του εχθρού, τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Σβέσον, τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, Μιχαήλ Αρχάγγελε, κράτησέ τα, να μην μας τραυματίσουν, να μην μας μολύνουν, να μπορούμε να νικήσουμε τα πάθη μας. Και το τρίτο θα το εστιάσω λίγο πιο ιδιαίτερα, αδελφοί, είναι από την κακοτοπιά του μυαλού μας, του λογισμού μας, γιατί όλα από τον λογισμό ξεκινούν. Έχεις καθαρό λογισμό, έχεις καθαρή ζωή. Έχεις τραυματισμένο λογισμό, προβληματικό, άρρωστο, αρρωσταίνει και η περπατησιά σου και η ζωή σου. Γι' αυτό ο γέροντας Άγιος Παΐσιος επέμενε και έλεγε ο καθένας από εμάς να γίνει τι, εργοστάσιο καλών λογισμών. Και από αυτό, Αρχάγγελε, να μας προστατεύσεις. Έτσι ώστε κάτω από τη σκέπη των πτερήγων σου να πορευόμαστε κι εμείς με αγγελικό βίο. Να είναι εις άγγελος πολιτεία, όχι μόνο το Άγιο Όρος, αλλά κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, κάθε κοινότητα, κάθε δήμος, όλη η πατρίδα μας, όλος ο κόσμος. Κοιτώντας τους αγγέλους, παίρνουμε μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα, αδελφοί, ας γίνουν πράξη. Με την προστασία των Αγίων Αγγέλων, των αείλων δυνάμεων ασωμάτων, που ξαναλέω πολύ δεν πιστεύουμε, και να ξέρετε ότι αυτοί που δεν πιστεύουν ψάχνουν να βρουν εξωγήινους. Είναι σίγουροι ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Αυτό όμως το οποίο μας λέει η Εκκλησία μας και το αδιάψευστο στο στόμα του Χριστού μας το αμφιβάλλουν. Και αν υπάρχουν εξωγήινοι, ας πάμε υπάρχουν.
Εγώ προσωπικά έχω απάντηση και θεολογική και επιστημονική, αλλά δεν είναι λόγος να το αναλύσουμε. Αλλά ένας που δεν πιστεύει σε αυτό, που είναι 2.000 και πλέον χρόνια θεμελιωμένο, αν πάρουμε και αυτά που είπαμε της Παλαιάς Διαθήκης, και το λέει το αδιάψευστο στόμα του Χριστού μας, εκτιμάει ότι μπορεί να υπάρχει αλλού αυτό που δεν βλέπεις. Αυτό που δεν βλέπεις, το βλέπει ένα μικρό παιδί. Και θα σας πω ένα περιστατικό και κλείνω το λόγο. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Κάποτε ένα μικρό παιδάκι, παιδί της Κούνιας, 4-5 χρονών, κατέβαινε τακτικά από την Κούνια του το βράδυ και η μητέρα του ανησυχούσε, φοβότανε να μην τραυματιστεί καθώς έπεφτε από την Κούνια του και του έλεγε, παιδάκι μου, γιατί κατεβαίνεις? Μαμά, πάω να πιω νερό. Αλλά έβλεπε και ένα καρεκλάκι που είχε εκεί, το οποίο το είχε αυτή για να πατάει και να κατεβαίνει, το έβαζε στο κεφάλι του δίπλα. Του λέει, αυτό γιατί το μεταφέρεις? Γιατί στέκεται εδώ το αγγελούδι μου και το βλέπω να κατεβαίνει, να στέκεται εδώ και το βάζω την καρέκλα για να κάτσει εκεί. Η απλότητα του παιδιού που δεν είναι αφέλεια. Η απλότητα του παιδιού είναι η καθαρότητα της πίστεως. Μου είπε και ένα ακόμα περιστατικό, ένας παππούλης για την Παναγία μας. Ο μικρός ο γονός του ερχόταν τακτικά στην εικόνα και όταν ασχολούσε από το σχολείο και της έλεγε, Παναγιά μου, πώς πέρασε σήμερα που έλειπα στο σχολείο? Και μια μέρα γυρνώντας της είπε, το παιδάκι σου το τάισες? Εμένα η γιαγιά με έβαλε να φάω. Εσύ το τάισες το παιδάκι σου? Δέστε την ομορφιά και την καθαρότητα της πίστεως. Αυτή την απλότητα να έχουμε εμείς, που δεν είναι αφέλεια, αλλά είναι βεβαιότητα. Αυτό να έχουμε, αδελφοί, σε όλα όσα διδάσκει η Εκκλησία μας και να πορευόμαστε εν Κυρίω με την χάρη Κυρίου Μονησού Χριστού, την πρεσβεία της κυρίας Θεοδόκου και τη σκέπη των φωτοειδών αγγέλων και αρχαγγέλων. Ελεύθερος σου.
Oh.